Προχωράμε. Περνάω στα πιο δύσκολα. Σας είχα πει εδώ και μέρες πως υπάρχει μία κόντρα ανάμεσα στην Αφροδίτη και στον Κόρομη. Χθες λοιπόν είδαμε τις δύο πλευρές. Αυτό που δεν είδαμε και για πρώτη φορά θα αποκαλύψω είναι η αλήθεια. Θέλω να ακούσετε λοιπόν τι πιστεύει ότι συνέβη η Αφροδίτη, τι πιστεύει ο Κόρο ότι συμβαίνει και μετά έρχομαι εγώ να σας πω την αλήθεια. Το τελευταίο καιρό νιώθω σαν παράσιτο στην ομάδα μου. Όχι από όλους, αλλά από ένα συγκεκριμένο άτομο. Ξεκίνησε όλο αυτό όταν ο Κορόμι με τον Σάκη φτιάξαν ένα συγκεκριμένο σημείο στο οποίο βλέπουν το ποτάμι. Πήγα προς τα εκεί, υπήρξε ένα σκηνή και γυρίζει ο Κορόμι και λέει: υπάρχουν διόδια. Όποιος θέλει να περάσει, θα παίρνει άδεια. Το χειρότερο από όλα για μένα ήταν ότι μοιράζανε καρύδες μεταξύ τους, τις οποίες καρύδες είχαν κόψει στο δάσος και τις είχαν βάλει στις τσάντες τους και επιδεικτικά τρώγανε μπροστά μου χωρίς να μοιράζονται τις καρύδες. Μην κλαις, ρε. Είσαι καλά, ρε. Νιώθω ότι δημιουργώ πρόβλημα χωρίς να υπάρχει. Είσαι καλά, ρε. Μην κλαις, ρε. Γιατί δεν έχω κάνει κάτι σε κάποιον και νιώθω ότι είμαι σαν παράσιτο. Το εκμυστηρεύτηκα στο Σπύρο. Γιατί είναι ο μοναδικός άνθρωπος με τον οποίο γνωριζόμαστε από πριν από το παιχνίδι και είχε πει ότι θα με προσέχει όπως και εγώ είχα πει στη Βρυσίδα ότι θα τον προσέχω. Αφροδίτη μου, είμαι δίπλα σου. Στο έχω αποσχεθεί πριν μπούμε. Για μένα αγωνιστικά είναι ένας αδύναμος παίχτης. Ίσως κάποιοι συμπεριφέρονται όπως η μαμά θα ταΐσει τα λυκόπουλα και περιμένουν τον Γιώργο να τους φέρει το ψάρι για να φάνε. Χθες καθόσουνα τρεις ώρες στην παρέα μας και συζητούσαμε, μας έλεγε στα δικά σου. Όλα καλά και όλα ωραία. Και ξαφνικά σήμερα πριν τον αγώνα, αγώνας ηλίας, το πιο σημαντικό αγώνα της εβδομάδας, κάθεσαι και να φέρεις κάτι τέτοιο. Βλέπω ότι δημιουργείται μια ομάδα. Και μιλάω για το Κόρο, το Σάκη, τη Σταυρούλα και τη Στέλλα, αλλά πιο πολύ ρίχνω ευθύνες στον Κόρο, Σταυρούλα και Λένη. Απλά επειδή έχουμε ακούσει πολλά ότι μεταφέρονται λεγόμενα από τη μία ομάδα στην άλλη και εμένα δεν μου αρέσει γενικά να μεταφέρονται, να πηγαίνει από τη μία να μεταφέρει τα υπόλοιπα τα λεγόμενα, ό,τι λένε και ειδικά μα λέμε κάτι προσωπικό, δηλαδή γιατί να τελειώσω. Η Αφροδίτη, με το που μπήκαμε στο παιχνίδι, με το που μπήκα εγώ μάλλον στο παιχνίδι, είδα ότι είναι σε μία υποομάδα στην κόκκινη ομάδα. Παράλληλα η Αφροδίτη παίρνει και πληροφορίες από Κατερίνα Δαλάκα και Ασημίνα, τις οποίες τις μεταβιβάζει, σαν διαβιβαστής ήταν, στην υποομάδα της. Αυτό εμένα δεν μ' αρέσει, σίγουρα σαν κίνηση, γιατί ένα άτομο σαν και αυτό δεν μπορώ να το πιστευτώ. Ξαφνικά η υποομάδα στην κόκκινη ομάδα που κάνει παρέα με την Αφροδίτη δεν την αντέχει άλλο, οπότε η Αφροδίτη θέλησε, φαντάζομαι γι' αυτό το λόγο, να πλησιάσει εμάς ξαφνικά μετά από 1,5 μήνα. Με τα παιδιά το συζητήσαμε, είπαμε πως σίγουρα ένα τέτοιο άτομο είναι επικίνδυνο. Ποια είναι η αλήθεια? Ποια είναι η αλήθεια λοιπόν? Κάποια στιγμή, ξαφνικά χωρίς λόγο, η κλίκα Μαρτίκα σταματάει να μιλάει με την Αφροδίτη. Η υποομάδα, ναι. Η υποομάδα. Και μένει η Αφροδίτη στην απομόνωση. Σας το είχα πει αυτό από την περασμένη εβδομάδα. Ήταν μόνη της η Αφροδίτη. Και πηγαίνει προς την άλλη κλίκα του Κόρομι για να κάνει παρέα μαζί με τα παιδιά εκείνα. Η αλήθεια όμως είναι άλλη. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε το γραφικό που το έχω ονομάσει Δούριος Ήπος. Ήταν ένα στημένο. Ένα Παναγιά μου, Οδύσσια. Βεβαίως. Τη κλίκα του Μαρτίκα να στείλουν την Αφροδίτη στην απέναντι ομάδα, προσποιούμενοι ότι δεν τη μιλάνε. Θα τρίζουν τα κόκαλα του Ομήρου με αυτό που κάνουν. Τι ωραία στρατηγική. Ακούστε, κυρία Γραμμέλη, τι ωραία στρατηγική κάνει ο Σπύρος Μαρτίκας. Προσποιήθηκαν όλοι μαζί ότι δεν μιλούν στην Αφροδίτη, να το πιστέψουν άλλη ομάδα, να πάει ο Δούριος Ήπος, να μάθει τι συμβαίνει εκεί. Και ο Κόρομι την κατάλαβε, το είπε ξεκάθαρο ότι είναι πληροφοριοδότης και την έστειλε πάλι πίσω. Στην ομάδα της. Άρα ήταν στημένο, θεωρείς? Όχι, θεωρώ, το γνωρίζω. Είναι στημένο. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι αυτή η γυναίκα που είναι τόσο πολύ δυνατή στο δικό της κύκλο έκοβε καρύδες στο έξαθλον, γιατί συμμετείχε και σε άλλο survivor τύπου. Ήταν μόνη της. Ξαφνικά κλαίει επειδή δεν της δίνουν καρύδα οι άλλοι. Ναι, και αυτή δεν έδινε τα αμυγδαλά της όμως. Επειδή αισθάνθηκε παράσιτο, γι' αυτό είπε ότι κλαίει, όχι δεν της δίνανε καρίδα. Αυτό κοτζάν γυναίκα δηλαδή κάνει αυτά που της λέει ο Μαρτίκας. Εγώ δεν θα τρελαθώ. Μάλιστα, κύριε Παρτσόλη. Το είπε μπροστά στις κάμερες. Ενώ έχει τη δυνατότητα να το πει στα γεγονότα που δεν καταγράφηκαν, όλα αυτά που είπε για τα διόδια, για τα σκηνιά, για τις φασαρίες. Δεν τόλισε μπροστά τους ως μια γυναίκα που ξέρει να λύνει τις καταστάσεις. Όχι. Μπροστά στην κάμερα, γιατί αυτό ήταν το σχέδιο. Τροϊκός πόλεμος. Είμαι εδώ για να σας λέω τα σχέδια του καθενός. Δεν ξέρω, συμφωνείτε, διαφωνείτε. Για ένα πουκάμισο αδιανό, για μια καρύδα.
Πάντως αυτό ήταν το σχέδιο του Μαρτίκα. Πολύ ωραίο το γραφικό σας. Είναι τώρα και εσύ στο γραφικό μένεις. Μου δίνει μια πληροφορία σε ένα ρεπορτάζ και εσύ τώρα μένεις στο γραφικό. Μα και η πληροφορία που βγαίνει το γραφικό μου αρέσει, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό γιατί δείχνει το παιδί. Απλά πρέπει να δείτε κάνει αλογάκι. Φαντάσου αυτοί οι κόκκινοι να αρχίσουν τώρα να χάνουν. Είναι ήδη χωρισμένοι σε δύο ομάδες και κερδίζουν. Και μισούν οι μισοί του άλλου. Δεν κερδίζουν, έχουν συντρίψει του. Ναι. Και υπάρχει παραδοχή ότι υπάρχουν δύο υποομάδες ούτως ναι, ή άλλως. Φανταστείτε τώρα αυτοί να αρχίσουν να χάνουν. Και ο Μαρτίκας, αν της το είχε υποσχεθεί πριν μπουν στο πριν παιχνίδι. Πριν το είπε κιόλας. Άρα λίγο περίεργο πώς κάποια στιγμή την απομονώνουν. Χωρίς να έχει γίνει κάτι, να έχουν μαλώσει, να έχουν τσακωθεί και μετά δεν ξαναδέ. Ναι, συμφωνώ αυτό. Έτσι πως τα λέει. Είναι ρεπορτάζ και όχι εικασία. Τι ίντριγκα είναι αυτή, τι πράγμα είναι αυτό, ανεπίτρεπτα πράγματα. Τι άλλο μας έχει.